εξέλιξη έργα για συντήρηση του αγωγού της Τερσεφάνου, για να καταλάβουμε. Είχαμε προγραμματισμένη μια συντήρηση και επιδιόρθωση αρκετών βλαβών που είχα συσσωρευτεί στον αγωγό της Τερσεφάνου. Μάλιστα. Και προγραμματίσαμε μια 24-ωρη διακοπή της παροχής του νερού, αφού προηγήθηκε η ενημέρωση όλων των καταναλωτών του Συμβουλίου για τα Προμήθεια Λευκωσίας, του Δήμου Λακατάμιας και αρκετών κοινοτήτων. Και έτσι είχαμε γεμίσει και όλες τις δεξαμένες, έτσι ώστε να μας διαρκέσει το νερό για τις 24 ώρες της διακοπής. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της συντήρησης προέκυψε ένα τεχνικό πρόβλημα με την κεντρική βαλβίδα, η οποία είναι πάνω στον αγωγό και από αυτήν διοχετεύεται όλο το νερό προς τη Λευκωσία. Και έτσι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το προσωπικό μας και η μηχανική μας εργάζονται νυχθημερών για την αποκατάσταση αυτής της λάβης. Ελπίζουμε νωρίς το βράδυ να αποκατασταθεί η βλάβη και να επαναρχίσει η ροή του νερού στο Συμβούλιο, η Οδοπρομήθεια Λευκωσίας, στις κοινότητες και στον Δήμο Λακατάμιας. Δηλαδή, εξηγήστε μας σε πόση ώρα θα έχουμε νερό για να καταλάβουμε. Σε πόση ώρα θα έχετε νερό εκεί στο Σίγμα? Όχι στο Σίγμα, δεν μιλώ για το Σίγμα, κύριε Λέισον. Μιλώ γενικά για τη Λευκωσία. Ναι. Όταν λέω στο Σίγμα, ενώ στην περιοχή που υδροδοτεί. Είναι όλη η Λευκωσία χωρίς νερό αυτή την ώρα. Ναι. Όταν θα αρχίσει η ροή και αρχίζουν να γεμίζουν οι δεξαμενές του Συμβουλίου, το Συμβούλιο έχει το δικό του πρόγραμμα να αρχίσει σταδιακά να ανοίγει το νερό στις περιοχές αυτές. Αυτή η διαδικασία θα πάρει αρκετές ώρες. Δηλαδή δεν ξέρετε ούτε εσείς δηλαδή πότε θα αρχίσετε να δίνετε νερό? Εγώ ξέρω ότι εγώ θα αρχίσω να δίνω νερό στο ΣΥΛ γύρω στις 8-9 το βράδυ. 8-9 το βράδυ, αλλά μέχρι να γεμίσει το σύστημα, μέχρι να γεμίσουν οι αγωγοί. Όχι, όχι. Όταν λέω 8-9 το βράδυ εννοώ ότι θα έχουν αρχίσει να έχουν νερό στις δεξαμενές του. Το ΣΥΛ όμως έχει το δικό του πρόγραμμα και θα αρχίσει από κάποια από τις περιοχές και σιγά σιγά θα ανοίγει και τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτή η διαδικασία όμως θα πάρει πολλές ώρες. Ωραία. Είστε σίγουρος, κύριε Μανώλη, ότι η βλάβη θα επιδιορθωθεί και δεν θα μπούμε σε περιπέτειες στην πορεία? Είμαι σίγουρος ότι η βλάβη θα επιδιορθωθεί, αλλά όπως κάποιος που ξέρει από τεχνικά προβλήματα, μπορεί να σας είπα 8-9 και να γίνει 10 ή 11. Μάλιστα. Δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά, ότι θα είναι... Ωραία. Περιμένουμε, δηλαδή είναι αυτή η βλάβη, προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να την διορθώσουν. Και ναι, οι πρώτες ενδείξεις μιλάμε για 8, 9, 10 το βράδυ, χωρίς ναι, ναι, απρόπτα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Παρακαλώ, για. Καλή συνέχεια. Εδώ για ένα θέμα που αφορά την υγεία μας, με τον κύριο Ζαχαριάδη, είναι πρόεδρος της...